Θα καλημερίσω άλλη μια κυρία, Μαριελένα Μπαμιεδάκη, για τη συνέχεια, η οποία είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σήμερα στην εκπομπή σας. Αντεύχομαι, Χριστός Ανέστη, γεροί να είστε και εσείς. Εσείς υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε και τι είναι αυτό που σας κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον και σας έβαλε μέσα σε αυτή τη ρότα, κυρία Μπαμιεδάκη? Αρχικά θέλω να πω πως είναι πολύ μεγάλη η τιμή να δέχουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού για να κατέλθω σε εκλογές ως υποψήφια βουλευτής. Και φυσικά η απάντησή μου ήταν θετική. Ο λόγος είναι ιδιαίτερα απλός, καθώς θεωρώ ότι εμείς οι νέοι άνθρωποι της γενιάς μου πρέπει να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Πρέπει να προσφέρουμε τις γνώσεις μας, τα ταλέντα μας, την όρεξή μας για τον τόπο που ζούμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει τον τόπο του να προοδεύει, τους συμπολίτες του να προκόβουν και φυσικά να ζούμε με αξιοπρέπεια. Είναι καθήκον μας να σηκωθούμε από τον καναπέ, να το πούμε λίγο πιο δυναμικά, να αφήσουμε την ασφαλή κριτική στα κοινωνικά δίκτυα, να σηκώσουμε τα μανίκια και να αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι και αν όχι τώρα και αν όχι εμείς τότε ποιοι. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο το καθήκον και το χρέος που έχω και νιώθω απέναντι σε αυτή την κοινωνία για το κοινό καλό και σαφώς ήταν και ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να κατέλθω στις εκλογές αυτές. Να σας πω τώρα την αλήθεια μου, κυρία Μπαμιεδάκη, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, εγώ νιώθω πολλές φορές φόβο για εσάς τους νέους ανθρώπους με την εξής ωστόσο λογική, για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή βλέπω πόσο πολύ αντιδράτε, βλέπω πόσο πικραμένοι είστε, πόσο θυμωμένοι είστε. Δεν πάω τώρα σε πολιτικό φορέα από τη μία ή από την άλλη πλευρά, αλλά τις περισσότερες φορές αντιλαμβάνομαι και φοβάμαι ότι οι δικές μου πράξεις σήμερα σε μια αλφα ηλικία έρχονται με εκείνα τα οποία συγκρουόμουν και εγώ στα 20 μου, στα 25 μου, στα 30 μου. Μετά κάπου ξέρετε έρχεται και η συμφιλίωση και αυτή την αντίδραση έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, μέσα από απανωτές κρίσεις, μέσα από αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα 2023 και από το 2019 δεν ξέρω τι έχουμε ζήσει, 2009 και τι δεν έχουμε ζήσει, θα λέγε κάποιος άλλος, αλήθεια το φοβάμαι και λέω κοίταξε να δεις τώρα, έχει και δίκιο, έχει και άδικο ο νέος άνθρωπος, γιατί και εγώ ευθύνομαι για αυτά τα οποία του έχω προκαλέσει. Καταλαβαίνω από όλο τον προβληματισμό σας και σίγουρα δεν σας κρύβω ότι αφορά και εμένα προσωπικά. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, πράγματι οι αβεβαιότητες είναι πολλαπλές και η κρίση συνεχής και εξωγενής, οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι η σταθερότητα. Και θα είμαι και εγώ εντελώς ειλικρινής και σε εσάς και στους ακροατές μας. Σίγουρα το να αποφασίσω να κατέλθω στις εκλογές δεν το αποφάσισα ξαφνικά και δεν θέλησα ξαφνικά να απολαύσω και τα προνόμια μιας βουλευτικής έδρας, αλίμονο έτσι. Το έκανα φυσικά για έναν λόγο, διότι ακριβώς αυτό βλέπω και εγώ, ότι η γενιά μου, το να εκπροσωπήσω λοιπόν μια ολόκληρη γενιά, η οποία ήταν εξοργισμένη και παραμένει θυμωμένη και απογοητευμένη πολλές φορές από την πολιτική, και υπάρχει και η απέχθεια. Αυτή λοιπόν τη χαμένη αξιοπρέπεια της πολιτικής και της ενασχόλησης με τα κοινά εν γέννη πρέπει να την κερδίσουμε ξανά. Εγώ από την πλευρά μου βλέπω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τη σημερινή κυβέρνηση για να αλλάξει τη χώρα μας και αυτό ήρθα εδώ να κάνω. Δηλαδή θέλω ως νέος άνθρωπος να είμαι συμμέτοχη σε αυτήν την αλλαγή για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και γι' αυτό μπαίνω σε αυτήν την πολιτική πορεία και ζητάω και τη στήριξη του κόσμου. Θεωρώ ότι με αξιοπρέπεια μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την ψήφο και να διεκδικήσουμε στην ουσία και με σεβασμό θα εργαστώ σκληρά και όχι μόνο για το Ηράκλειό μας, την Κρήτη μας
γενικότερα και φυσικά την Ελλάδα μας. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε και να αφήνουμε αυτές τις διάφορες αρνητικές σκέψεις που μας καταβάλουν πολλές φορές, διότι είναι το μόνο εύκολο πράγμα να απομακρυνθούμε από αυτό και τελικά να το αφήσουμε για τους υπόλοιπους. Όχι, πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε ότι μπορούμε να πέσουμε στη μάχη. Να φανταστώ δηλαδή ότι δεν θα μπείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πολιτικό έτσι όπως διαμορφώνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τρομολαγνία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία φέρνει πολιτική επιχειρότητα, αλλά ξέρετε θα ακολουθήσετε ένα άλλο ρυθμό, ένα άλλο μοτίβο που έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την καθημερινότητα και σε τοπικό επίπεδο, κυρία Μπαμιδάκη. Φυσικά, ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει είναι εδώ για να προσφέρει για το κοινό καλό. Και αυτό κρίνεται και από τις αρχές και το χαρακτήρα του κάθε υποψηφίου. Σίγουρα, από τη δική μου την πλευρά, έχω τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρω με όλους μου τις δυνάμεις. Και γι' αυτό το σκοπό είμαι και εδώ. Πράγματι, η καθημερινότητα είναι κάτι το οποίο... και η ακρίβεια που υπάρχει και επικρατεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, μαστίζει και τη χώρα μας. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και φυσικά ανήκω και εγώ μέσα σε αυτή την ομάδα, διότι και εγώ διεκδικώ το καλύτερο. Η ακρίβεια λοιπόν που υπάρχει αγγίζει και το δικό μας πορτοφόλι, τη δική μας τσέπη, αλλά να σας ρωτήσω, αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόμενο μόνο? Διερωτώ με. Νομίζω πως ξεκάθαρα η απάντηση είναι όχι. Διότι ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχει φέρει σοβαρές αναταράξεις σε όλον τον πλανήτη. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε όλες τις χώρες και ειδικά τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνησή μας της Νέας Δημοκρατίας έχει να καταφέρει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα το πω και με αριθμούς αυτή τη στιγμή. Το πρόσφατο στοιχείο της Eurostat έκλεισε στο 6,5% πληθωρισμό τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα και στο 8,5% στην Ευρωζώνη. Άρα έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα, δύο μονάδες κάτω. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι η κυβέρνηση φροντίζει, λαμβάνοντας σοβαρά μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, και να αναφερθούμε εδώ στο καλάθι του νοικοκυριού, το Market Pass, αυστηρή έλεγχη στην αγορά για να συγκρατήσουμε τις τιμές και να γίνει η καθημερινότητα των πολιτών λιγότερο δυσβάσταχτη. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε σε ένα βαθμό και παράλληλα αυξάνεται και ο βασικός μισθός, μειώνονται οι συντελεστές των φόρων περίπου 50 και ώστε ο πολίτης να αισθανθεί αυτή τη διαφορά στην τσέπη του. Δεν υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει, κάτι που να σας απονάει, κάτι που να πείτε ότι ξέρετε εδώ χρειάζεται αλλαγή εδώ και τώρα, ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μοτίβο, δεν υπάρχουν τομείς που να σας προβληματίζουν? Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι έχουν γίνει και όλα τέλεια, αλλά συνεχώς προσπαθούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Όταν λοιπόν βλέπεις την προσπάθεια αυτή να παίρνει σάρκα και οστά, δεν μπορεί να σε αφήσει αμέτωχο όλο αυτό. Επομένως, εγώ θέλω να επιβραβεύσω την προσπάθεια και να επιβραβεύσω ότι κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο και σίγουρα μέσα από τα λάθη θα μάθουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Κυρία Μπαμιδάκη, τι είναι αυτό που σας λένε βγαίνοντας έξω, πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς, όταν συναντιέστε με νέους ανθρώπους, με δικούς σας ανθρώπους, όλοι εκείνοι που τους λέτε ότι ξέρετε διεκδικείτε την ψήφο τους, κυρίαρχα τι είναι αυτό το οποίο ζητούν? Ή ιεραρχώντας εσείς, πείτε μου ποια είναι εκείνα τα πρώτα θέματα τα οποία σας θέτουν? Λοιπόν, αρχικά να πω πως η καθημερινότητα των πολιτών είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους συμπολίτες μου και τους φίλους μου ακόμη, τα άτομα της νέας γενιάς που αναρωτιούνται για το μέλλον με τις δουλειές και με την στέγαση που είναι πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε, να ανταποκριθεί ένας νέος άνθρωπος με το εισόδημά του για να αποκτήσει ένα καλό σπίτι. Σίγουρα όμως ο νέος τι θέλει σήμερα από τη ζωή του?
θέλουμε μια καλή δουλειά, γιατί θέλω να μπω κι εγώ σε αυτή την ομάδα, μιας και εκπροσωπώ τη νέα γενιά, η οποία δουλειά μας εξελίσσει, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, ένα καλό εισόδημα που αυξάνεται ανάλογα και με τα προσόντα του, διότι καλό θα είναι και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας, και μια στέγη για να στεγάσουμε τα όνειρά μας. Αυτά λοιπόν τα βασικά στοιχεία, θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις κινήσεις και τις πολιτικές της τα καταφέρνει και τα προσφέρει. Και να πω ότι και για τα νέα παιδιά που θέλουν να επιχειρήσουν, να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, δίνει νέα κίνητρα για να ανοίξουμε τη δική τους δουλειά. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα, μείωση της φορολογίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θέλω λοιπόν να το πω πως αυτά είναι σημαντικά στοιχεία που, αν υπάρχει μια περίοδος που οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά, θεωρώ πως είναι αυτή που διανύουμε τώρα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυρία Μπομιδάκη, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας από τον 984. Να είστε καλά, καλή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.